Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεώ Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε, περί πάντων ημών, μνίαν ημών ποιούμενοι, επί των προσευχών ημών, αδιαλείπτως μνημονεύονται ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Ιδότες αδελφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή ημών, ότι το Ευαγγέλιο ημών ούκαι γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει, και εν πνεύματι Αγίω, και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε, ή εγεννήθημεν εν ημίν δι ημάς. Και ημείς, μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ, με τα χαράς πνεύματος Αγίου, ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Αφημών γάρ εξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ούμονον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη ημών η προς τον Θεόν εξελίληθεν, ώστε μη χρειαν ημάς έχειν λαλυντή. Αυτή γάρ περί ημών, απαγγέλουσιν οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς, και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν, από τον ειδόλων, δουλεύειν Θεό ζώντι και αληθινό, και αναμένειν τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, ονήγυρεν εκ νεκρών, Ιησούν, τον ριόμενον ημάς από τις οργείς της ερχομένης. Αυτή γάρ είδατε, αδελφοί, την είσοδον ημών την προς ημάς, ότι ού και νηγέγονεν, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς είδατε, εν Φιλίππης, επαρησιασάμεθα εν το Θεό ημών, λαλήσε προς ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού, εν πολλό αγώνι. Η γάρ παράκληση ημών, ούκ εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλο. Αλλά καθώς δε δοκιμάσμεθα υπό του Θεού πιστευθύνε το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ούχος ανθρώπις αρέσκοντες, αλλά το Θεό το δοκιμάζονται τας καρδίας ημών. Ούτε γάρ ποτέ εν λόγω κολακίας εγεννήθημεν, καθώς είδατε, ούτε εν προφάση πλεονεξίας. Θεός μάρτης, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφημών, ούτε απάλων, δυνάμενοι εν βάρη είναι, ως Χριστού Απόστολοι, αλλά γεννήθημεν ήπιοι εν μέσω ημών, ως αν τροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ούτως, ημιρώμενοι ημών, ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν, ού μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγέννηστε. Μνημονεύετε γάρ, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων. Νυκτός γάρ και ημέρας εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε τεινά ημών, εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Ημείς, μάρτυρες και ο Θεός, ο σωσίος και δικαίος, και αμέμπτος ημίν της πιστεύουσιν εγεννήθημεν. Καθά περίδατε, ως ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τέκνα εαυτού, παρακαλούντες ημάς και παραμυθούμενοι και μαρτυρούμενοι, εις το περιπατήσε ημάς αξίως του Θεού, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες λόγων ακοής παρημών του Θεού, εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς, λόγων Θεού, ως και ενεργείτε εν ημίν της πιστεύουσιν. Ημείς γάρ μιμητέ εγεννήθητε, αδελφοί, των εκκλησιών του Θεού, των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι ταύτα επάθετε και ημείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, των και των Κύριων αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας, και ημάς εκδιωξάντων και Θεό μη αρεσκόντων, και πάσιν ανθρώπης εναντίον, κολλιόντων ημάς της έθνες ηλαλήσε ή να σωθώσιν, εις το αναπληρώσε αυτόν τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Ημείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρόν ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπον ημών ειδήν
εν πολλή επιθυμία, διό ηθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις, και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς. Τις γάρι μόν ελπείς, η χαρά, η Στέφανος καυχήσεως, ή ουχή και ημείς, έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν τη αυτού παρουσία, ημείς γάρεστε η δόξα ημών και η χαρά. Διό μικέ τις στέγοντες, ευδοκίσαμεν καταληφθήνε, εν Αθήνες μόνοι, και επέμψαμεν τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών εν το Ευαγγελίο του Χριστού, εις το στηρίξε ημάς και παρακαλέσε ημάς περί της πίστεως ημών, το μηδέν ασένεστε εν τες θλίψες οι ταύτες. Αυτή γαρίδατε ότι εις τούτο κείμεθα, και γάρ ότε προς ημάς ήμεν, προελέγομεν ημίν, ότι μέλομεν θλίβεστε, καθώς και εγένετο, και είδατε. Δια τούτο καγό, μικέ τη στέγον, έπεμψα εις το γνώνε την πίστην ημών, μήπως επήρασεν ημάς ο πειράζον, και εις κενών γέννηται ο κόπος ημών. Άρτη δε ελθόντος Τιμοθέου προς ημάς αφημών, και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπην ημών, και ότι έχετε μνήαν ημών αγαθήν πάντοτε, επιποθούντες ημάς ειδήν, καθάπερ και ημείς ημάς. Δια τούτο παρεκλήθημεν αδελφοί εφημείν, επί πάση τη θλίψη και ανάγκη ημών, δια της ημών πίστεως, ότι νυν ζώμεν, εάν ημείς στήκητε εν Κυρίω. Τι να γάρ ευχαριστή αν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε περί ημών, επί πάση τη χαρά ή χαίρομεν δι ημάς, έμπροσεν του Θεού ημών, νυκτός και ημέρας, υπέρεκ περισσού δεόμενη, εις το ειδήν ημών το πρόσωπον, και καταρτίσε τα ειστερήματα της πίστεως ημών. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε, και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας, καθάπερ και ημείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους, εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων των Αγίων αυτού. Το λοιπόν ουν αδελφοί, ερωτώμεν ημάς και παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών το πώς δι ημάς περιπατήν και αρέσκην Θεό, ή να περισσεύετε μάλλον. Είδατε γάρ τίνας παραγγελίας εδώκαμεν ημίν δια του Κυρίου Ιησού. Τούτο γάρ εστί θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, απέχεστε ημάς από της πορνείας, ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή. Μη εν πάθη επιθυμίας, καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδώτα των Θεών. Το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείνεν το πράγματι των αδελφών αυτού. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπαμεν ημίν και διεμαρτυράμεθα. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Τι γαρούν ο αθετών, ουκ άνθρωπον αθετή, αλλά των Θεών, τον κεδόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της Φιλαδελφίας, ουχρή ανέχετε γράφην ημίν, αυτή γάρ ημείς θεοδίδακτη εστέ εις το αγαπάν αλλήλους, και γάρ ποιείται αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους εν όλη τη Μακεδονία. Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί, περισσεύειν μάλλον, και φιλοτιμήστε ησυχάζειν, και πράσιν τα ίδια, και εργάζεστε τες ιδίες χερσίν ημών, καθώς ημίν παρηγγείλαμεν. Ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω, και μηδενός χρειανέχετε. Ού θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κεκοιμημένων, ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Ή γάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι στην παρουσίαν του Κυρίου, ού μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος, εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. Περί δε των χρόνων και των καιρών αδελφοί,
ούχρι αν έχετε ημίν γράφεστε. Αυτή γάρα ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτή ούτως έρχεται. Όταν γάρ λέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περιοδίν τη εγγαστρή εχούση και ούμοι εκφύγωσιν. Ημείς δε αδελφοί, ούκεστε εν σκότη, ή να η μέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Πάντες ημείς ή φωτός εστέ και ή ημέρας, ούκες μεν νυκτός, ουδέ σκότους. Άρα ούν μη καθεύδομεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορόμεν και νύφωμεν. Ή γαρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδουσι, και οι μεθυσκόμενοι νυκτός μεθύουσιν. Ημείς δε, ημέρας όντες, νύφωμεν, ενδυσάμενοι θώρα καπίστεως και αγάπης, και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας, ότι ουκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλης περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αποθανόντος υπέρ ημών, ή να είτε γρηγορόμεν είτε καθεύδομεν, άμα συν αυτό ζήσομεν. Διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείτε εις τον ένα, καθώς και ποιείτε. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς και ηγείστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών. Ειρηνεύεται εν εαυτής. Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε μη τη κακών αντί κακού την ή από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γάρ θέλημα Θεού, εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείτε. Πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελής. Και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Πιστός ο καλόν ημάς, ως και ποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάσαστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίω. Ορκίζω ημάς τον Κύριον, αναγνωστήνε την επιστολήν, πάση της Αγίης αδελφής. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Αμήν.